Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 2. Ο Λίμπερο παντού. Ξεκινάμε και σήμερα για αυτήν την ώρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε φυσικά στο ρυθμό των κληρώσεων, των ευρωπαϊκών κληρώσεων. Κληρώνει σε λίγη ώρα για τον Άρη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι κυτρινόμαυροι θα μάθουν τον αντίπαλό τους, μάλλον καλύτερα θα μάθουν το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους στην πρώτη τους ευρωπαϊκή μάχη, στην επιστροφή τους στις ευρωπαϊκές οργανώσεις μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, υπάρχει και μια πιθανότητα να μάθουν απευθείας τον αντίπαλό τους, αν είναι η ΑΕΛ Μεσού από την Κύπρο. Θα δούμε και τους πιθανούς αντιπάλους ώσπου να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην διαδικασία της κλήρωσης. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Φυσικά. Πώς? Και 20 ξεκινάει. Ακριβώς έλεγαν 12 και 20. Ωραία, οπότε περιμένουμε λίγα λεπτάκια ακόμη για να ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης στην Ιόν της Ελβετίας. Πρώτα ο Ατρόμητος θα βρει, συνέχεια ο Άρης που είναι στο 7ο γκρουπ, οπότε θα έχουμε λίγη αναμονή ακόμη. Στις 2.30 είναι προγραμματισμένη και η αύξηση του Brownie Day στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Λαμπάου Τάρις για να μας δώσει το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να μας δώσει και το σχόλιο του για την κλήρωση, εφόσον έχει προκύψει ο αντίπαλος του Άρη, το ζευγάρι αντιπάλων των κυτρινόμαυρων. Να πάρουμε και κλίμα και από εκεί συνέχεια για την αύξηση του Νιγηριανού επιθετικού, που θα είναι εδώ σήμερα για τις τελικές επαφές με τους ανθρώπους του Άρη και για να περάσει τα ιατρικά τεστ, να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και να υπογράψει συμβόλαιο του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Άρη. Νωρίτερα για τον Ολυμπιακό η κλήρωση μπορούμε να πούμε ότι του χαμογέλασε. Εντάξει, δύο ήταν οι πιθανοί αντίπαλοι του άλλου, η Eindhoven και η Βικτόρια Πιλτζέν. Η Eindhoven θεωρητικά ήταν πιο ισχυρή από τους Τσέχους. Τελικά η δευτεραθλήτρια Τσεχίας θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού, η Βικτόρια Πιλτζέν, η οποία έχει και αρκετές απουσίες και θα έχει αρκετές απουσίες και το διάστημα το οποίο θα αντιμετωπίσει τους Ερυθρόλευκους. Πάντως έχει εμπειρία από Champions League, έχει παραστάσει, έχει συμμετέχει και στη φάση των ομίλων. Τα μάτσα αυτά θα γίνουν στις 23 ή 24 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς 30 ή 31 Ιουλίου, δηλαδή εκείνη την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και ο Άρης ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μια-δύο μέρες πριν θα παίξει και ο Ολυμπιακός το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Θα ξεκινήσει την πορεία του με στόχο να μπει στους ομίλους. Τρεις γύρους θα πρέπει να περάσει ο Ολυμπιακός. Παρόμοιο μονοπάτι με αυτό που είχε πέρσι και ο ΠΑΟΚ, που έφτασε στην πηγή αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, θα έχει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Θα έχει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Η ρεβάνς θα είναι στο Γιώργος Καραϊσκάκης απέναντι στη Βικτόρια Πλιζέν. Κάτι που επίσης είναι ευνοϊκό για τους Ερυθρόλευκους, καθώς θα μπορούν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα εντός έδρας στο δεύτερο παιχνίδι. Και όπως είπαμε, σε σχέση με την Eindhoven, θεωρητικά πάντα μιλώντας, η Βικτόρια Πλιζέν φαντάζει ως πιο βατή αντίπαλος από το να επιφθάνει οι Ολλανδοί στον δρόμο του Ολυμπιακού. Τελικά οι Ολλανδοί θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Βασιλείας. Πάμε τώρα και ενώ βρισκόμαστε πάντα στην αναμονή για την κλήρωση του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Europa League, όπου μετέχουν Άρης και Ατρόμητος. Πάμε να δούμε τους πιθανούς αντιπάλους, να τους θυμίσουμε γιατί σίγουρα θα τους έχετε δει από χθες το βράδυ που έχουν έτσι περιοριστεί κάπως τα γκρουπ των ομάδων, γιατί είναι πάρα πολλές ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Για τον Άρη λοιπόν, η ΑΕΛ Μεσού είναι μια πιθανή αντίπαλος από την Κύπρο. Και από εκεί πέρα, άλλα 5 ζευγάρια ομάδων που θα συγκρουστούν. Θα διασταυρώσουν ταξίδι του στον πρόκριτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και όποια ομάδα από αυτές που θα αναφέρουμε τώρα θα προκριθεί, θα είναι νικήτρια των παρακάτω ζευγαριών, θα πάρει το εισιτήριο και θα βρεθεί στον δρόμο του Άρη, εφόσον κληρωθούν μαζί. Λοιπόν, είναι η Σαμπάιλ από το Αζερβαϊτζάν κόντρα στην Κραϊόβα, το ένα πιθανό ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του Άρη. Σαχτιόρ Σόλισμπορκ από τη Λευκορωσία απέναντι στην Χιμπέρνιανς από τη Μάλτα. Κόνας Κουέι Νόματζ από την Ουαλία απέναντι στην Κιλμάρνοκ από τη Σκωτία. Κρουσάντερς από τη Βόρεια Ιρλανδία απέναντι στην Τορσάβν από τα νησιά Φερόε. Ζενέ Σες από το Λουξεμβούργο απέναντι στην Τομπόλ Κωνστανάη. Αυτά είναι τα 5 ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Άρη στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Επαναλαμβάνουμε, η ΑΕΛ Μεσού από την Κύπρο. Για τον Ατρόμητο τώρα, ή μάλλον όχι, πάμε στον Ατρόμητο να ζητήσω μια πρόβλεψη, παύλα επιθυμία του Χρήστου. Τι περιμένεις, τι θέλεις? Τι να θέλεις από αυτές τις ποδοσφαιρομάνες που πέφτουν στον δρόμο του Άρη? Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ομάδα ούτε φόβητρο, ούτε έτσι που να μπορεί να
προκαλέσει κάποια ανησυχία στον Άρη και είναι καλό που ξεκινάει. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία φέτος, την επιστροφή του στο Europa League μετά από 8 χρόνια με αυτού του βεληνικού αντιπάλου, για να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Γιατί στην πορεία θα υπάρχουν σαφώς πιο δύσκολες κληρώσεις, σαφώς πιο δύσβατοι αντίπαλοι, για να προχωρήσει ο Άρης στο μονοπάτι, το δύσκολο, πολύ δύσκολο μονοπάτι που έχει ως τη φάση των ομιλών. Τρεις γύρους πρέπει να περάσουν οι κυτρινόμαυροι και με εξαίρεση αυτόν το γύρο που θα βρει βατό αντίπαλο, συνέχεια θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στις κληρώσεις. Πάμε να δούμε τώρα και τους πιθανούς αντιπάλους του Ατρομήτου. Επίσης, πέντε ζευγάρια, εκ των οποίων ένα ζευγάρι θα κληρωθεί με τον Ατρόμητο και ο νικητής αυτού θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Περιστερίου. Και πάμε να δούμε τα ζευγάρια 1-1. Νόρκεπινγκ από τη Σουηδία εναντίον της Σεντ Πάτρικς Αθλέτικα από την Ιρλανδία. Νεφτσί Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Σπεράντα από τη Μολδαβία. Στιάρναν από την Ισλανδία κόντρα στην Λεβάντια Ταλίν της Εσθονίας. Σριόκι Μπριέγκα από τη Βοσνία απέναντι στην Καϊρά Ταλματή του Καζακστάν. Κρακόβια από την Πολωνία ενάντια στην Στρέντα από την Σλοβακία. Αυτά είναι τα πέντε ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ατρομήτου στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Εκεί όπου θα ξεκινήσουν και οι Περιστεριώτες και οι Κιτρινόμαυροι στις 25 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι και την 1η Αυγούστου ο αγώνας ρεβάνς, ο επαναληπτικός που θα γίνει. Επίσης, σημαντικό και αυτό να ξεκαθαρίσει, να δούμε πού θα παίξουν πρώτα οι δύο ελληνικές ομάδες. Αν θα παίξουν εντός Ελλάδος ή θα έχουν τα πρώτα μάτς εκτός έδρας. Λοιπόν, ο Χρήστος προβλέπει ή επιθυμεί. Πρόβλεψη ή επιθυμία είναι αυτό. Πρόβλεψη. Κιλμάρνοκ λέει στον Άρη. Και ποια είπες για τον Ατρόμητο? Νόρκεπινγκ από τη Σουηδία. Για να δούμε. Κιλμάρνοκ είναι από. Από τη Σκωτία είναι η Κιλμάρνοκ, σωστά. Ωραίο ταξιδάκι θα είναι. Χρήσανδος Νίκος, ποιος θα πάει. Σκωτία, ναι, μια χαρά θα τους κάτσει να πάνε Σκωτία μέσα στο καλοκαιράκι. Κιλμάρνοκ, εντάξει. Να δούμε. Περιμένουμε. Στα επόμενα λεπτά θα ξέρουμε ποια θα είναι η αντίπαλος του Άρη και ποια και του Ατρόμητου. Ακόμη είμαστε στην αναμονή. Είπαμε ο Ατρόμητος θα βγει πρώτος. Θα μάθουμε πρώτα τον αντίπαλό του, το ζευγάρι από το οποίο μάλλον θα προκύψει ο αντίπαλός του, καθώς είναι στο πρώτο γκρουπ. Έχουν χωριστεί από χθες βράδυ σε γκρουπ οι ομάδες, γιατί είναι πάρα πολλές. Ο Άρης είναι στο 7ο, επομένως θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω η δική του ώρα για να κληρωθεί. Εμείς είμαστε πάντα εδώ φυσικά στον αέρα του Λίμπερο και αναμένουμε. Στη συνέχεια, σε κάνα ταρτάκι περίπου, θα πάμε και αεροδρόμιο στις 2.30, εκεί όπου αναμένεται η αύξηση του Brownie Day. Είπαμε σήμερα εκπομπή. Έχει περισσότερο κιτρινό μαύρο χρώμα, είναι η μέρα Άρη. Συνέχεια στις 6 υπάρχει και η πρώτη προπόνηση, η πρώτη συγκέντρωση των κιτρινό μαύρων για τη νέα σεζόν. Βέβαια με πολλές ελλείψεις, κλειστή ούτως ή άλλως για το κοινό, δεν θα υπάρχει κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης. 10-11 παίκτες είναι που θα βρίσκονται τώρα εδώ και θα συναντηθούν. Ενώ τώρα μου στέλνει ο Χρήστος ότι στις 3 μάλλον θα είναι η αύξηση του Ιντέγε, οπότε ίσως να μην την προλάβουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Αναμένουμε. Α, όχι, η κλήρωση πήγε στις 3. Μία ώρα καθυστέρηση λέει, η κλήρωση πήγε στις 3. Μάλιστα, οπότε περιμένουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την UEFA, όπως διαβάζουμε τώρα και στο Λαμπάουτ Άρης, η κλήρωση που θα αφορά τους κιτρινόμαυρους για το 7ο γκρουπ, δηλαδή, στο οποίο συμμετέχουν, έχει εκ νέου καθυστέρηση και πάει για τις 3 ακριβώς. Οπότε σε 40 λεπτάκια περίπου από τώρα θα μάθουμε τον αντίπαλο των κιτρινών μαύρων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι, εντείνεται η προσμονή, η αγωνία για τους φίλους του Άρη. Περίμεναν 8 χρόνια την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη. Εντάξει, θα περιμένουν και ένα 40 λεπτό ακόμη για να μάθουν και τον πρώτο αντίπαλο. Μικρό είναι το διάστημα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό τώρα περιμένουμε λίγο να διευκρινίσουμε. Αν θα υπάρχει καθυστέρηση και στην αύξηση της πτήσης του Ιντέγε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο οποίο θα πάμε σε λιγάκι να πάρουμε κλίμα από τον Νίκο Παπαδόπουλο και να μάθουμε και τι ώρα ακριβώς πρόκειται να φτάσει ο Νιγηριανός επιθετικός. Μάλλον δεν θα τα προλάβουμε εδώ στην εκπομπή, όπως φαίνεται, ούτε την κλήρωση τον Ιντέγε όπως πάει. Αν πάει και ο Ιντέγε για τις 3, θα δούμε. Είμαστε αναμονή προς το παρόν. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Ούτε για Ατρόμητο ακόμη έχουμε κάτι που είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα βγει πριν τον Άρη σίγουρα ο Ατρόμητος, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε την ώρα ακριβώς που θα ξεκινήσει η διαδικασία. Η οποία, επαναλαμβάνω, ακόμη 2 και 20 φτάσαμε και δεν ξεκινά, υπάρχει καθυστέρηση. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Να πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο να μάθουμε τι γίνεται εκεί, τι ώρα θα φτάσει ακριβώς ο Ιντέγε, αν θα έχουμε καθυστέρηση και στην άξη του Νιγηριανού. Καλησπέρα, Νίκο, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
Κοίτα, η ενημέρωση που έχουμε και αυτό που βλέπουμε στον πίνακα μέχρι στιγμής είναι ότι φτάνει στις 3:25. Α, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από Φραγκφούρτη, ναι, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι. Εκεί πέρα 2:25, ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Από ό,τι άκουγα και σένα τώρα που ερχόμουν στο αεροδρόμιο, άλλαξε η ώρα της κλήρωσης. Ναι, στις 3. Ναι. Ναι. Περιμένουμε. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ναι, έχουν καθυστερήσει γενικότερα διαδικασία. Μην λέμε πολλές φορές ότι ήμασταν οργάνωτοι στην Ελλάδα. Είναι οργάνωτοι και στην ΕΦΟ τελικά από ό,τι φαίνεται. Έτσι, ναι. Υπάρχουν αυτά παντού. Για να πηγαίνει μια ώρα πίσω η κλήρωση. Εντάξει, α κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε παραπάνω υπομονή για τον Ιντέγε. Ο οποίος βάσει τον όσο βλέπουμε εδώ πέρα και στον πίνακα των αφήξεων φτάνει στις 3:25 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν βλέπω ακόμα πολύ κόσμο του Άρα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει φίλους ομάδας που θα έρθουν για να υποδεχθούν τον Νιγερό. Έχει κάποιους βασικά, έχει μερικούς φίλους από την mm-hmm. πλευρά του Τσέγαρα με μπλουζάκι και τα λοιπά. Μάλιστα. Mm-hmm. Και θα περιμένουμε λογικά περισσότερους μέσα στα επόμενα λεπτά για να υποδεχθούν τον Νιγηριανό. Επιθετικό. Ωραία. Θέλετε να πείτε μας στον αέρα, θέλετε να πείτε κάτι? Δεν ακούστηκε. Ένα σα επιφανή αργιανό εδώ πέρα που έχετε αποδεχτεί και αυτό τον Ιντέγε. Μάλιστα. Λοιπόν. Νίκο, ναι. Μετά τι θα ακολουθήσει από εκεί, από το αεροδρόμιο, κατευθείαν φεύγει ο παίκτης και. Θα τον παραλάβουν οι άνθρωποι της ομάδας. Αν όχι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο, φαντάζομαι αύριο. Γιατί τώρα μετά από το ταξίδι να περάσει εξετάσεις δύσκολα, αύριο ναι. Θα περάσει λίγα από εξετάσεις. Mm-hmm. Σήμερα θα γίνουν λογικά οι τελευταίες διαπραγματεύσεις, να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά το συμβόλαιό του, να περάσει από αύριο που θα πάνε όλα καλά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του ο Νιγηριανός. Ωραία. Πριν κλείσουμε, δεν σε ρωτάω για επιθυμία γιατί μας την εξέφερες χθες για LMSU, για να πας Κύπρο. Όχι. Τι, πρόβλεψη? Κοίτα, αν αποφύγει ο Άρης LMSU και Κιλμάρνογκ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Όχι ότι δεν θα είναι καλά αν πέσει με μία από αυτές τις δύο. Εντάξει, πάλι φαβορεί εγώ θεωρώ τον Άρη και στις δύο περιπτώσεις, αλλά ό,τι και να είναι η Κιλμάρνογκ είναι μία ομάδα που πέρυσι τερμάτισε στην τρίτη κατηγορία, στην τρίτη θέση του τέσσερι πρωταθλήματος πίσω από Celtics και Rangers. Και η LMSU τερμάτισε επίσης τρίτη στην Κύπρο, πίσω από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα είναι ομάδες μεγαλύτερης δυναμικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εντάξει, τώρα τα άλλα βέβαια είναι λίγο πιο βάρβαρα ταξίδια εισαγωγικά. Σίγουρα, ναι. Ναι, κάτι Καζακστάν, κάτι τέτοια. Άς, θα μπορούσε, έχει και Μάλτα όμως νομίζω. Έχει και Μάλτα νομίζω το. Έχει και Μάλτα, ναι, Crusaders νομίζω από Μάλτα, ναι. Καλοκαιριάτικα, μια χαρά θα σου ήταν. Κοίτα, θα περιμένουμε και θα δούμε. Μία περίπτωση είναι ο Άρης, θα ξέρει ευθεία στον αντιπαλό του με την LMSU. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα είναι ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει και αντίπαλος ομάδας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Ωραία. Οπότε Νίκο, σε αποδεσμεύουμε προς το παρόν. Αν με το που φτάσει ο παίκτης, ναι, ό,τι είναι, παρεμβαίνεις ό,τι ώρα θέλεις. Ωραία. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο στην πρώτη σύνδεση με αεροδρόμιο Μακεδονία που βρίσκεται ήδη στην αναμονή της άφηξης του Μπράουν Ντέγε. Δεν περιμένουμε καθυστέρηση στην άφηξη του Νιγηρανού, τουλάχιστον με βάση όσα βλέπουν και τα παιδιά στον πίνακα των αφήξεων στο αεροδρόμιο για τις 3:25. Λογικά αναμένεται, κανονικά όπως ήταν προγραμματισμένο, δηλαδή αύξηση του Μπράουν Ντέγε. Οπότε δεν θα καθυστερήσει και αυτό. Η κλήρωση, να πούμε για άλλη μια φορά για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ότι στις 3 τελικά θα ξεκινήσει η διαδικασία. Υπήρξε καθυστέρηση και από τις 3 θα ξεκινήσει η κλήρωση. Οπότε λογικά, με δεδομένο ότι ο Άρης είναι στο 7ο γκρουπ, ο Ατρόμητος είναι στο πρώτο και θα βγει πιο γρήγορα, γύρω στις, πριν τις 3:30 εκεί λογικά θα έχουμε μάθει τον αντίπαλο των Κιτρινομαυρών ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος ομάδα του Άρη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα μάτς είναι 25 Ιουλίου το πρώτο και 1 Αυγούστου η Revanse. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πού θα είναι, αν θα είναι εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι και η Revanse στο Κλέανθ Βικελίδης. Αυτό σαφώς θα ήταν το καλύτερο σενάριο για τον Άρη. Να θυμίσουμε και άλλη μια φορά ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλιζέν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία απέναντι στους δευτεραθλητές Τσεχίας και η Revanse στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τυχερό στάθηκε, θεωρητικά τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός, καθώς απέφυγε την Eindhoven. Μία από τις δύο θα ήταν στον δρόμο του ούτως ή άλλως. Έτυχε την θεωρητικά πάντα πιο βατή. Α, τελικά θα έχουμε καθυστέρηση για Ντέγε. Τώρα μόλις μου στέλνει ο Νίκος Παπαδόπουλος από το αεροδρόμιο. Μισή ώρα καθυστέρηση για Ντέγε. Σε μισή ώρα λοιπόν αναμένεται η αύξηση και του Μπράουν Ντέγε. Επομένως θα πέσουν μαζί στις 3 θα ξεκινήσει η κλήρωση, στις 3 θα φτάσει και ο Ντέγε. Η καθυστέρηση της καθυστέρησης και πώς έτυχε και στα δύο μαζί που έπεσαν και που έπεσαν σχεδόν ίδια ώρα, καθυστερούν τελικά και τα δύο μαζί. Θα μπορούσε να βολέψει καθυστέρηση αν
καθυστερούσε παραδείγματος χάρη μόνο η κλήρωση και είχαμε την αύξηση του ντέγε τώρα, να μην συνέπειθαν ταυτόχρονα. Τελικά καθυστερούν και τα δύο συμβάντα που αναμένουν να ακούσουν οι φίλαθλοι του Άρη. Εντάξει, είπαμε, περίμεναν τον ντέγε και τον περίμεναν κάνα δύο εβδομάδες. Την κλήρωση την ευρωπαϊκή την περίμεναν 8 χρόνια, οπότε θα περιμένουν και μισή ώρα ακόμη οι φίλοι του Άρη για να μάθουν αντίπαλο και να περιμένουν να φτάσει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και ο Νιγηριανός επιθετικός. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το break για να επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα με τα υπόλοιπα θεματάκια, να δούμε τι γίνεται λίγο και στα του ΠΑΟΚ που υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία και για τον Ευγέν Σάχοφ και για ενδιαφέρον ομάδας από το καμπιονάτο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα διεθνή, στο Κόπα Αμέρικα όπου χθες η Βραζιλία σκάλωσε, έμεινε στο 0 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, τα ξημερώματα μάλλον αύριο, σήμερα μετά τα μεσάνυχτα τους ξενύχτηδες, έχει Αργεντινή το μενού. Στην δεύτερη απόπειρά της να πάρει βαθμό με βαθμού μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Κολομβία. Έχει και Κολομβία νωρίτερα μετά τα μεσάνυχτα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικότερα. Πάμε στο break και μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε ο Λίμπερο παντού. Επιστρέψαμε ο Λίμπερο παντού μέρος δεύτερο. Με την καθυστέρηση που υπάρχει στην κλήρωση και στην αύξηση του Ιντέγε. Διπλή καθυστέρηση για τους φίλους του Άρη. Που αν δεν υπήρχε αν καθυστερήσει αυτήν την ώρα θα ξέραμε και τον αντίπαλο στην Ευρώπη. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα μιλούσαμε και με τον Νίκο Παδόπουλο από το αεροδρόμιο για την αύξηση του Ιντέγε. Τελικά για τις τρεις πάνε και τα δύο γεγονότα. Και στις τρεις θα ξεκινήσει και η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας, όπου βρίσκεται και ο Θεόδωρος Καρυπίδης από πλευρά Σάρι, εκπροσωπή του Κιτρινόμαυρους. Στις 3 αναμένεται και η άφιξη του Brown Ιντέγε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επομένως, παραμένετε συντονισμένοι φυσικά οι φίλοι του Άρη εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα τα έχουμε σε περίπου 20 λεπτάκια και τα δύο γεγονότα που τσαφορούν στα υπόλοιπα. Στο του Κόπα Αμέρικα, χθες βράδυ, χθες ξημερώματα μάλλον, η Βραζιλία κόλλησε στο 0 κοντρά στη Βενεζουέλα. Καλός, πολύτιμος ο βαθμός για τους Βενεζουελάνους. Η Βραζιλία πήγε στους 4, δεν νομίζω θα κινδυνεύσει όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση. Τελευταία αγωνιστική παίζει με το Περού για τον πρώτο όμιλο. Ωστόσο, το χθεσινό 0-0 ξενέρωσε, να το πούμε έτσι, κάπως τους Βραζιλιάνους, τους διοργανωτές Βραζιλιάνους στο τουρνουά που κόλλησαν στο 0. Δύο γκολ ακυρώθηκαν βέβαια με χρήση VAR και τα δύο. Υπήρχε συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το 0-0 αφήνει ικανοποιημένη τη Βενεζουέλα που έπαιξε ψυχωμένα. Το Περού κέρδισε με 3-1 τη Βολιβία και έκανε και αυτό βήμα πρόκρισης. Η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο του Κόπα Αμέρικα έχει τη Βραζιλία και τον Περού να ισοβαθμούν στην κορυφή με 4 βαθμούς και οι δύο και παίζουν μαζί την τελευταία αγωνιστική. Με ένα χ θα περάσουν και οι δύο αγκαζέ. Χρήστο, τι ωραία. Μια χαρά οι Βραζιλιάνοι, δεν νομίζω να ρισκάρουν στην κατάσταση που είναι. Εντάξει, το Περού είναι καλή ομάδα πάντως. Χθες δεν το είδαν από την αλήθεια, αλλά στο πρώτο ματς είχε αρκετά καλό πρόσωπο. Παρότι έμεινε στο 0 με την Βενεζουέλα. Η Βολιβία που ιτήθηκε χθες από τον Περού με 0, δύσκολα θα έχει ελπίδες για να συνεχίσει. Η Βενεζουέλα είναι στους 2. Και τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βολιβία με νίκη φυσικά θα διεκδικήσει και αυτή την πρόκριση. Εξάλλου θυμίζουμε ότι οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τους τρεις ομίλους θα πάρουν και αυτοί το εισιτήριο για την οκτάδα, για τα προημιτελικά. Οπότε οι Βενεζουελάνοι έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Σήμερα παίρνει σειρά ο δεύτερος όμιλος του τουρνουά. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, μισή ώρα, έχουμε το ματς Κολομβία-Κατάρ. Κολομβιανοί μετά τη νίκη επί της Αργεντινής στην πρεμιέρα θέλουν σήμερα να κάνουν το 2-2 και να σφραγίσουν το εισιτήριο για την προημιτελική φάση. Η Αργεντινή στις 3.30 αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και εδώ είναι όλα τα λεφτά, εδώ είναι όλο το ψωμί. Όσοι το έχετε με το ξενύχτη, όσοι είτε θα ξυπνήσετε νωρίς στις 3 για να πάτε στις δουλειές σας στις 5-6 για παράδειγμα, είτε μπορείτε να ξενυχτήσετε, αξίζει το σημερινό Αργεντινή Παραγουάη. Και η Παραγουάη έδειξε καλό πρόσωπο, αν και εντάξει το 2-0 που είχε ως προβάδισμα έγινε 2-2 κοντρά στο Κατάρ, το μαχητικό Κατάρ. Ωστόσο έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην Αργεντινή. Η Αργεντινή που μπαίνει σε άλλη μια διοργάνωση με προσδοκίες να κατακτήσει το τρόπαιο, να ξορκίσει επιτέλους αυτήν την Κατάρ ο Μέση και να πάρει τίτλο με την φανέλα της Αλυψελέστε. Ξεκινά και πάλι με τον χειρότερο τρόπο, με ήττα στην πρεμιέρα από την Κολομβία, με γκρίνια, συζητήσεις, με όλη αυτή τη μουρμούρα που υπάρχει. Και σήμερα θέλει να κάνει ένα restart, να πει ότι ξεκινά με νίκη από σήμερα την διοργάνωση. Να δούμε αν θα τα καταφέρει βέβαια. Καθόλου εύκολο δεν είναι αυτό απέναντι στην Παραγουάη. Και αν χάσει, φυσικά, αν ιτηθεί ξανά ή αν δεν κερδίσει ακόμη και με ισοπαλία, θα μπει σε μπελάδες, θα ζωρίσει πολύ ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει στην οκτάδα. Να προκριθεί δηλαδή
στην επόμενη φάση της οργάνωσης. Επομένως, σήμερα αναμένεται πολύ πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό για την Παραγουάη στις 3.30 και σίγουρα αξίζει το ξενύχτη. Στη βαθμολογία αυτού του ομίλου, μετά την πρώτη αγωνιστική, η Κολομβία έχει 3, Παραγουάη και το Κατάρ έχουν από ένα βαθμό. Η Αργεντινή τελευταία στον όμιλο αυτή τη στιγμή, χωρίς βαθμό. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά σήμερα, αυτό που ξεχωρίζει και είναι στο προσκήνιο, είναι η αποκάλυψη των Ισπανών της Ισπανικής Mundo Deportivo, συγκεκριμένα της Καταλανικής Mundo Deportivo, που αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ έχει πει στον Al-Khelaifi, στον ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο στην Παρί, θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου, στην Μπαρτσελόνα, που δεν θα έπρεπε να έχω φύγει, λέει ο... αποκαλύπτουν τουλάχιστον οι Καταλανοί, ότι έχει πει ο Νεϊμάρ στον ιδιοκτήτη της Παρί. Και να δούμε αν θα επιστρέψει. Θα πρόκειται επίσης για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του εφετινού καλοκαιριού. Μεταγραφές περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ. Και θα πάμε τώρα στην αγάπη Γαβριλίδου να μας πει σε τι στάδιο βρισκόμαστε, να μας δώσει περισσότερα. Καλησπέρα, αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα καινούριο όνομα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Από τη Γερμανία προκύπτει αυτό. Ναι. Γράφτηκε στη Bild, που γενικότερα είναι από τα μέσα που τα λέμε και έγκυρα, δεν είναι ένα τυχαίο μέσο. Βέβαια. Γράφτηκε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Λιούις Χόλντι, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με το Αμβούργο μετά από αρκετά χρόνια. Παίκτης διαφορετικός πολύ σε σχέση με αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ ή που κοιτούσε τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να αγωνιστεί ως οκτάρι, μπορεί να αγωνιστεί και ως επιτελικός μέσος. Mm-hmm. Σε πολύ πολύ καλή ηλικία, γεννημένος στον 90, δηλαδή 28 στα 29. Να χαρά. Αυτό που σημειώνουν οι Γερμανοί είναι ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τη Cardiff, τη Φενέρ, τη Galatasaray και τη Chicago Fire από το MLS διεκδικούν τον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι για το συγκεκριμένο γράφτηκαν αρκετά και πέρσι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γράφεται κάτι για αυτόν, αλλά προκύπτει από τη Γερμανία. Ακόμη κάτι παραπάνω δεν υπάρχει, δηλαδή δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι επίσημο από πλευράς ΠΑΟ, αλλά ο παίκτης είναι στην αγορά, είναι ένα από τα σημαντικά ονόματα που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε επιλογές για το ΠΑΟΚ από εκεί, από τη Γερμανία. Ναι, όντως. Δηλαδή πλέον ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ επικεντρώνεται στη Ρωσία, παραδοσιακά, γιατί γνωρίζει καλά την αγορά και έχει πολύ καλές συνδέσεις. Και φυσικά πλέον Πορτογαλία, Ισπανία εκεί γύρω. Ναι. Από Γερμανία έχει χρόνια να έρθει παίκτης. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αν βγάλουμε του Βιερίνη την υπόθεση, δεν θυμάμαι από Γερμανία μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ. Ναι, όντως, ναι, και εμένα τώρα δεν μου έρχεται πρόχειρο. Και κουβέντες. Ναι. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, αλλά το αν όντως υπάρχει κάτι θα φανεί νομίζω στη πορεία. Πάντως σίγουρα με βάση τις επιλογές που ξέρουμε ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο ονομάτων και συζητήσεων, είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον κλείσει τον Ισμαήλ Σίλβα που αναμένεται τις επόμενες μέρες, θα ψάξει και ένα τέτοιο είδους ποδοσφαιριστή. Είναι παίχτης που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Έχει την ποιότητα για να κάνει διαφορά στη μεσαία γραμμή. Ακριβώς. Σε πολύ καλή ηλικία, γιατί εντάξει και καλοί νεαροί παίκτες με μεταπολιτική αξία, δηλαδή εκεί στα 25, 24, 26. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να βάλει και εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, και ο συγκεκριμένος νομίζω το έχει αυτό. Έχει παίξει στην Τότεναμ, έχει παραστάσεις δηλαδή γενικότερα και στη Γερμανία. Και τώρα φαίνεται ότι ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Από τις ομάδες που εμπλέκουν οι Γερμανοί, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να φοβάται μια ομάδα από το MLS. Ούτε νομίζω ότι αυτός... κίνητρα, σαφώς. Ούτε νομίζω ότι αυτός στο 29 του θέλει να πάει στο MLS. Τώρα για την Κάρδη που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Champions πλέον. Για μένα το πρωτάθλημα της Champions είναι πολύ ανώτερο από πολλά άλλα στην Ευρώπη. Για πρώτη εθνική, πρώτη κατηγορία. Κοίτα, η Φενέρ και η Γαλατά πραγματικά το έλεγα και πριν με τον Σταύρο και τον Νίκο στο ΠΑΟΚ 24, η Γαλατά και η Φενέρ είναι παντού αυτό το καλοκαίρι. Ό,τι περιορισμούς και αν έχουν, ό,τι οικονομικά θέματα και αν έχουν, ό,τι διαφοροποιήσεις, δεν πάγουν να είναι παντού σε κάθε υπόθεση ποδοσφαιριστή που είναι στην αγορά. Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί στο τέλος να μην σημαίνει και τίποτα, δηλαδή να μην επηρεάσει. Ναι, εννοείται. Θα το δούμε.
Εννοείται. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρουμε πλέον ότι ο Ισμαήλ Σίλβα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Αν δεν αλλάξει φυσικά κάτι, αυτό ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε το περιμένουμε και αυτό, να σιγά σιγά να κλείσει και η δική του υπόθεση, γιατί από Τρίτη, Τετάρτη ξεκινούν κανονικά οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ και σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμο για τον Λουτσέσκου να έχει και τον Σίλβα από την πρώτη μέρα και τον Ροντρίγκο φυσικά ο οποίος θα είναι εδώ και σιγά σιγά να γεμίσει και τα κενά στο ρόστερ. Ναι, ναι, βέβαια, ειδικά στη μισή γραμμή. Ναι, εκεί ωραία. Νομίζω είναι το μεγάλο βάρος. Σίγουρα. Ωραία, αυτά γιατί νομίζω ότι έχετε και από Άρη διάφορα. Ναι, περιμένουμε την κλήρωση, η οποία καθυστέρησε, θα την έχουμε στις 3 τελικά. Οπότε γι' αυτό προλάβαμε να κάνουμε μια γρήγορη ματιά στα του ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε ωραία. Στην αναμονή. Ωραία, Αγάπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την Αγάπη Γαβριλίδου και για τα του ΠΑΟΚ. Με μια συμπλήρωση έτσι τελευταία στιγμή, μια είδηση που αναφέρεται στο διαδίκτυο ότι σε ιταλική ιστοσελίδα συγκεκριμένα γράφεται ότι ο Ευγέν Σάχοφ απασχολεί την Μπολόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον από την αλγική ομάδα για τον Ουκρανό μέσο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Δεν ανανεώνεται, όπως φαίνεται, το συμβόλαιό του. Ελάχιστη πιθανότητα ως 0-0 στο να υπάρχει κάποια ανατροπή στην υπόθεση και να αλλάξει κάτι. Και γράφουν οι Ιταλοί ότι η Μπολόνια είναι ένας πιθανός προορισμός για τον πρώην, όπως φαίνεται, παίκτη του ΠΑΟΚ. Εξάλλου και ο πατέρας του πρόσφατα σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή για τον γιο του να πάει στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Το όνομα Μάρτα Βιέιρα Ντασίλβα σου λέει κάτι, Χριστό? Δεν την ξέρεις την κυρία? Την κυρία Μάρτα την ξέρεις? Έχεις και εντάξει. Για άντρα τον πέρασε. Και άμα τη δεις, εντάξει, όχι βέβαια στην εμφάνιση δεν είναι τόσο. Άμα τη δεις να παίζει όμως. Η κυρία Μάρτα λοιπόν που έφτασε χθες τα 17 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Καταρχήν είναι ρεκόρ το ότι έχει σκοράρει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ. Είναι ρεκόρ και σε ανδρικό και σε γυναικείο επίπεδο. Δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος στο παρελθόν. Με τη φετινή της παρουσία στο Μουντιάλ Γυναικών που αυτές τις μέρες διεξάγεται στα γήπεδα της Γαλλίας, το έκανε αρχικά αυτό. Κατέγραψε αυτή την ιστορική επίδοση, δηλαδή το σκοράρισμα σε 5 διαφορετικές διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Και με το χθεσινό της γκολ με πέναλτι στο ματς Βραζιλία-Ιταλία, στο γυναικείο παγκόσμιο κύπελο, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος Μίροσλαβ Κλόζε, ως γνωστό από το 2014, είχε το ρεκόρ του πρώτου σκόρε συνολικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η κυρία Μάρτα λοιπόν από τη Βραζιλία. Στα 33 της χρόνια έφτασε στα 17 γκολ συνολικά στις διοργανώσεις του Μουντιάλ, στα 5 Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει, μετράει συνολικά 17 γκολ και ξεπέρασε τον Κλόζε, έχει ξεπεράσει φυσικά και τον συμπάτριό της, τον Ρονάλντο το φαινόμενο που έχει 15 και είναι πρώτη σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων η κυρία Μάρτα, πώς την είπαμε, Μάρτα Βιέιρα Ντασίλβα όπως είναι το πλήρες όνομά της, φυσικά γνωστή ως έτσι, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Με όλα τα επιτεύγματά της, κορυφαία στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σιγά σιγά να κάνουμε ένα ακόμη break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, καθώς θα επιστρέψουμε με την κλήρωση του Άρη, την κλήρωση για τον Άρη στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και την αύξηση του Brown Day που θα συμπέσουν εκεί γύρω στις 3 ακριβώς. Οπότε παραμένετε εδώ συντονισμένοι, Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.